Μαρτί, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, μόλις τελείωσες ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι ως προπονητής πλέον με την ομάδα σου. Ναι, είναι ένα φιλικό, είναι προετοιμασία, είναι πρώτο φιλικό για βάση, είναι προετοιμασία. Θα λοιπόν μιλήσω. Τι, πώς, ποιο ήταν το σκορ, Μαρτί? 1-0, θυμά. Κερδίσατε. Ναι, κερδίσαμε, αλλά δεν είναι τίποτα. Είμαι στην προετοιμασία. Δεν πειράζει. Δηλαδή δεν μας ενοχλεί από τέλος. Δεν μας πειράζει. Θύμησέ μας πώς είναι η ομάδα που προπονείς, πώς λέγεται? Αλουμίνιουμ. Λοιπόν, μαθαίνεις νέα για τον ΠΑΟ καθόλου? Όχι πάντα. Αλλά τελευταία, δηλαδή όταν ήταν αυτή τη φάση που έγινε στο. Στο Βουτάλωνα, πέρσι, τέλος του σεζόν και στο κύπελο, με αυτά παρακολούθησα. Ναι. Και τι, ο ΠΑΟΚ πήρε το κύπελο, ξέρεις, έχασε το πρωτάθλημα. Ναι, το ξέρω. Ναι. Έχασε το πρωτάθλημα με χαρτιά. Ναι, στα χαρτιά. Ναι, στα χαρτιά, ναι. Ήταν καλή ομάδα ήταν πέρυσι. Ναι. Και σε εύχομαι να είναι φέτος και καλύτερα. Και να πάρω το πρωτάθλημα. Ναι, μακάρι βεβαίως. Μακάρι. Θα είναι πολύ ευχάριστο. Μακτή, το Μουντιάλ, την Αίγυπτο... Καθόλου καλό. Καθόλου καλό. Όχι, βεβαίως. Όταν παίρνεις 0 βαθμούς, πώς είναι καλό, πώς να πεις ότι είναι καλός. Βεβαίως δεν είναι καλός. Λέω σε επίπεδο... Εμείς έχουμε καλούς παίκτες, αλλά δεν κάνουμε καλή εμφάνιση. Δεν κάνανε καλή εμφάνιση και δεν έχανε, ξέρεις, ο Σαλάχ ήταν τραυματίας στο πρώτο παιχνίδι και δεν νομίζω ότι αυτός ο κέντρος που είχανε στους παίκτες δεν ήταν 100%, ούτε 80%. Τον Μουάρντα, πώς τον είδες, Μαγδί? Ναι, ο Μουάρντα ήταν καλός, όταν ήταν ο καλύψικος, όπως λένε, δηλαδή, γιατί... Ανάλογα με τους παίκτες που ήταν και με την εμφάνιση που ήταν, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας από τους καλύτερους επιθετικούς μέσα στην εθνική ομάδα. Πιστεύεις ότι τώρα... Πρόσφερε δηλαδή όπως μπορούσε, γιατί η κατάσταση τους ποδοσφαιριστές γύρω του δεν ήταν καλή. Οπότε αυτά που έκανε ήταν το καλύτερο όσο μπορούσε. Επιστρέφεις στον ΠΑΟΚ, ξέρεις. Το έχεις ξαναπεί. Πιστεύεις ότι μπορεί να παίξει στον ΠΑΟΚ να κάνει καριέρα? Γιατί όχι, είναι καλός παίκτης, αλλά σαν χαρακτήρα πρέπει κάποιος να το πιάσει λίγο από το λαιμό, λίγο. Έτσι, δηλαδή, γιατί είναι νεαρός ακόμα και... πρέπει να ξέρω ότι είναι επαγγελματικό ποδόσφαιρο, είναι κάτι άλλο. Πρέπει να το ξέρει και να το καταλάβει. Κάποιος πρέπει να του μιλήσει από τον ΠΑΟΚ για να τον κάνει να καταλάβει ορισμένα πράγματα, γιατί κατά τα άλλα είναι καλός ποδοσφαιριστής, μπορεί να παίξει. Νομίζω ότι έχει κάποιον που τον έχει μιλήσει μερικές φορές, αλλά ο ίδιος πρέπει να το κάνει αυτός, από τον αυτό του. Από τον αυτό του, γιατί δεν είναι... Αυτό δεν έρχεται μόνο από τους παράγοντες του ΠΑΟΚ και τους παίκτες γύρω του. Όχι, πρέπει να πρώτα απ' όλα από τον αυτό του. Ο ίδιος. Μαρτί, ο ΠΑΟΚ έχει προτάσεις, ακούγεται από ομάδες να τον πουλήσει. Εσύ τι θα έκανες, τι θα έλεγες, να τον πουλήσει ή να προσπαθήσει να τον βρει? Ο Βάρντα. Ναι, ο Βάρντα. Όχι, αυτά πρέπει να τα λέει ο προπονητής ο ίδιος, δεν είναι κανένας άλλος. Μάλιστα, για το αν τον θέλει να τον κρατήσει, λες, ή αν είναι καλύτερα αν να... Αν θέλει να τον κρατήσει, αν θέλει να τον πουλήσει, μόνο είναι θέμα τεχνικής. Το μόνο που το λέει αυτό, που πρέπει να λέει αυτά, είναι ο προπονητής. Το Μουντιάλ, ποιος πιστεύεις ότι θα το πάρει, ποιος θέλει να το πάρει? Νομίζω ότι όποιος θα κερδίσει από την Γαλλία, Βραζιλία θα τον πάρει. Έτσι νομίζω, πιστεύω. Δεν ξέρω αν θα είναι ή όχι, αλλά είναι... Ο δεν μπορείς να ξέρεις τι θα συνέβει.
Στείλε τώρα στο τέλος, στείλε χαιρετισμούς. Πού θέλει να στείλεις χαιρετισμούς εδώ στη Θεσσαλονίκη? Στο φύλαθος του ΠΑΟΚ, όλα το ΠΑΟΚ, οι παλιοί, οι νέοι, και όλους τους γνωστούς μου εκεί, στην Ελλάδα, ιδιαίτερα ο φίλος μου Στέλης ο Κουκίδης. Μαγδί, ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Χαρήκαμε πολύ που σε ακούσαμε. Αρένα 89,4.